Πάμε να συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, απευθείας με την κεντρική πλατεία της Λάρισας. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Αλέξανδρος Χατζηπλής. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων του Αγίου Θωμά αυτή την ώρα. Καλησπέρα, Άρτεμις, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα συλλαλητήριο από τους πληγέντες, πλημμυροπαθείς της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας, αρκετών συνοικιών που επλήγησαν. Τη διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας και η Επιτροπή Πληγέντων διαφόρων περιοχών και συνοικιών της Λάρισας. Οπότε μαζί μας είναι το μέλος της Επιτροπής, η κυρία Λίτσα Γούναρη, Επιτροπής Αγίου Θωμά και Φιλιππούπολης, για να μας μιλήσει για ποιο λόγο ακριβώς διαμαρτύρεστε και συνεχίζετε βασικά τη διαμαρτυρία και σήμερα, κυρία Γούναρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε οι Επιτροπές Αγίου Θωμά και Φιλιππούπολης, Γιάννουλης, Φαλάνης, Νέας Μύρνης, ΑΤΑ. Είμαστε εδώ διότι 1,5 μήνα μετά τις πλημμύρες, μετά την καταστροφή, δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό, δεν έχουμε βοηθηθεί ακόμη σε κανένα επίπεδο από κανέναν. Θα αρχίσω από το πιο βασικό, από τις αποζημιώσεις, όπου δυστυχώς στις 50.000 αιτήσεις μέχρι προχθές είχαν ικανοποιηθεί από τις 50.000 οι 17. Υπάρχουν οι άνθρωποι 17 οι οποίοι... Οι 17.000, κυρία Κούναρη. Οι 17.000, ναι, από τις 50. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως να μην πάρουν ποτέ χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα μοιραστούν. Και αυτά τα χρήματα είναι ένας εμπεγμός, αυτά το ταβάνι τα 6.600 είναι ένας εμπεγμός, διότι αυτά τα χρήματα περιέχουν τα έξοδα της οικοσυσκευής και τις επισκευαστικές εργασίες. Και αυτά τα χρήματα είναι το ίδιο, είτε πρόκειται για ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, είτε πρόκειται για ένα σπίτι 120 τετραγωνικών. Υπάρχουν άνθρωποι, κυρία Γούναρη, που δεν έχουν σπίτι να μείνουν από τις περιοχές που εκπροσωπείτε. Βεβαίως. Βεβαίως και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Τα σπίτια έχουν βγει όλα πράσινα, πλην εξαιρέσεων, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν κατοικήσιμα και πριν. Αλλά το πράσινο, ότι κατοικείται το σπίτι, δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να πάω να μαγειρέψω, να κοιμηθώ, γιατί τα σπίτια μας δεν έχουν μέσα τίποτα. Δεν έχουν ξεβρωμήσει ακόμη, να το πω έτσι. Μάλιστα. Τι κάνετε, κάνετε τώρα, κυρία Γούναρη, εσείς που μένετε, τι έχετε, ποια είναι η λύση που έχει δοθεί έστω προσωρινά? Μένουμε σε συγγενείς, μένουμε σε φίλους, μένουμε σε γείτονες. Ναι. Τα πράγματά μας αγόμαστε και φερόμαστε. Τα πράγματά μας είναι όπου να είναι. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι τυχερή γιατί μένω στους γονείς μου από πάνω. Αυτό δεν λέει κάτι. Όχι, βέβαια. Στο σπίτι μου θα μπω μέσα το Πάσχα. Και όσοι βιάζονται να φτιάξουν τα σπίτια τους για να μπουν, επειδή δεν έχουν που να πάνε, έχουν μπει, κοιμούνται στη sleep bank και τα σπίτια τους ξερνάνε υγρασία συνεχώς. Συνεχώς. Και το τραγικό. Χειρότερο αυτό που είπατε, ότι ακόμα πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει αίτηση για να πάρουν την αποζημίωση, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ. Η αποζημίωση είναι... Δεν είναι 6.600 για όλους, είναι ως 6.600. Ναι. Υπάρχουν άτομα που θα πάρουν 1.200, υπάρχουν άτομα που θα πάρουν 3.000. Σωστά κάνετε, πολύ σωστά που το διευκρινίζετε, έχετε δίκιο. Λοιπόν, όχι, είναι ντροπή αυτό που γίνεται. Ότι περιμένουν με 6.600 να φτιάξουμε τα σπίτια μας, να αντικαταστήσουμε, λες και φταίγαμε εμείς για ό,τι έχει γίνει, που εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε έτσι λίγο πιο μακριά, και του δώσουμε και μια πολιτική διάσταση, εμείς φταίμε για τις επιλογές των αρχόντων που κάνουμε, διότι δεν έχει συνδράμει και δεν έχει σταθεί δίπλα μας ούτε ο Δήμος, ούτε η Περιφέρεια, ούτε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και μετά από αυτές τις πλημμύρες έρχονται στο φως διάφορα πράγματα. Γιατί δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία, γιατί δεν επικυρωποιήθηκε ποτέ στη Λάρισα το αντιπλημμυρικό με τα θηροφράγματα. Τι συνέβη, ποιο είναι το όριο της κήτης του ποινίου, και γιατί πολλές άλλες στα σπίτια μας. Πολλά άλλα ερωτήματα. Λάσπη, ναι, ορυκτέλεα, πετρέλαια, λίματα, φυτοφάρμακα, βοθρολίματα. Λοιπόν, συγγνώμη για καταλαβαίνω φυσικά ότι είμαστε εδώ. Καταλαβαίνω το δεν μπορούμε όλα με 6.000 να ξαναπιάσουμε
Είναι πολύ κάτοικοι και στη Μαγνησία. 6.000 για μας δηλαδή είναι ένα Σαββατοκύριακο δικό τους. Έτσι, είναι ένα Σαββατοκύριακο δικό τους 6.000 για μας. Κυρία Βούναρη, καταλαβαίνω απόλυτα την αγανάκτησή σας, όλοι μας την καταλαβαίνουμε. Και δυστυχώς δεν είστε οι μόνοι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πάρα πολλές περιοχές και στη Μαγνησία έχουμε αναδείξει συνοικίες, περιοχές που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτά που τους έχουν υποσχεθεί για να ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους και στην Καρδίτσα. Μακάρι... Δεν ξαναφτιάχνονται τα σπίτια με 6.000. Ναι. Δεν ξαναφτιάχνονται με 6.000 τα σπίτια. Θα παρακολουθούμε και δεν ξέρουμε αυτά τα σπίτια. Mm-hmm. Περιμένουμε, απαιτήσαμε εμπειρογνώμονες κλιμάκια για τα θεμέλια των σπιτιών μας, γιατί κάποτε μας δίναν άδειες και τα χτίζαμε δίπλα στο ποτάμι και τώρα μας λένε ότι είναι πλημμυρική ζώνη. Είχε προηγηθεί ο μεγάλος σεισμός πριν από 2 χρόνια και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται με τα θεμέλια των σπιτιών μας, των σχολείων μας, των δημόσιων κτηρίων. Και εμείς θα βάλουμε χρήματα, θα ξαναβάλουμε χρήματα και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σε 1, σε 2, σε 3 χρόνια. Έχετε διότι δίκιο. Αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει ανά 1000 χρόνια συνέβη πριν από 3 χρόνια στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ναι, σωστό. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο να πούμε περισσότερα πράγματα. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Ο Αλέξανδρος Χατζητής θα είμαστε εδώ συνεχώς στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ για ό,τι συμβεί να το καταγράψουμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση και το Γιάννη Χαρισούλη.